Και να σου πω κάτι, Ονουφριέ, μου έκανε νόημα, γιατί έχει έντονη άποψη αυτό το θέμα και η κυρία Χαραλαμπίδου. Κοιτάξτε, ζούμε σε έναν κράτος. Χρησιμοποιάτε λεωφορείο? Θα το πω, όχι. Βεβαίως, το χάλι που έχουν οι συγκοινωνίες μας, ποιος χρησιμοποιεί λεωφορεία. Και θα πω κάτι εφθαρσός. Ζούμε σε έναν κράτος που μεταθέτει την ευθύνη στους πολίτες για να υλοποιεί πολιτικές. Αντί να υπάρχουν σοβαροί σχεδιασμοί σε επίπεδο υποδομών και μετά να εφαρμόζονται τα μέτρα, πάμε ανάποδα. Πολύ ορθώς τα είπε προηγουμένως ο συγκοινωνιολόγος που είχατε καλεσμένο. Δεν γίνεται αποσπασματικά επαπτερώντα να ρίχνουν πλήθη και κεραμία τάκτος ερημένοι. Λοιπόν, δεξιά-αριστερά ιδέες, χωρίς να υπάρχει υποδομή, χωρίς να υπάρχει έναν εθνικό σχέδιο μεταβατικών στην πράσινη. Γιατί, κύριε Χαραλαμπίδου, για τα σημεία στα ηλεκτρικά οχήματα, ακούμε πάρα πολλούς που επιθυμούν να αγοράσουν. Δεν είναι μόνο αυτό. Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι ιδιαίτερα δαπανηρά. Και όταν αυτή τη στιγμή ο κόσμος χάνει τα σπίτια του γιατί δεν έχει τη δόση να πληρώσει και προσπαθούμε να ψηφίσουμε νομοθεσίες στη Βουλή για να καλύψουμε αυτούς οι οποίοι θα χάσουν την πρώτη κατοικία, δεν γίνεται να λες του πολίτη θα πρέπει να αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο και ή κρατάς ή δεν κρατάς 40-50 χιλιάδες. Και οι επιδοτήσεις από το κράτος έχουν προϋποθέσεις. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό για να επιδοτηθεί και η διαδικασία. Συνεπώς, θέλει σοβαρούς σχεδιασμούς και φτάνει να πληρώνει ο πολίτης την ανεπάρκεια, την ανικανότητα και την έλλειψη προγραμματισμού. Και μάλιστα, τα λάθη που έχουν γίνει, κύριε Χαραλαμπίδου, για αυτά τα ρηπογονόχηματα και όλα αυτά. Τα λάθη που πρέπει να ήταν σχεδιασμοί αυτού τη χώρα και αυτή των εκάστοτε κυβερνήσεων εδώ και χρόνια. Θέλετε τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά, με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ναι. Θέλετε να μου πείτε σε ποιον τομέα ως κράτος είμαστε έτοιμοι, προγραμματισμένοι να διαχειριστούμε κρίσεις? Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια χώρα που ο ήλιος είναι 12 μήνες το χρόνο και δεν μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις πηγές ενέργειας προκειμένου ο πολίτης. Και εκεί που αξιοποιήθηκαν είναι άλλο ζήτημα αυτό. Η τιμή, η μονάδα και η τιμή με την οποία πολλούν η παραγωγή των φωτοβολταϊκών στην ΑΕΚ είναι ίδια. Το αποτέλεσμα το κόστος που πληρώνει. Πάντως θέλω να σας συγχαρώ γιατί μπορείτε και στριμώχνετε τους καλεσμένους. Ούτε ποδήλατο δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Κύριε Χαραλαμπίδου, ποδηλατόδρομοι μέσα στο κέντρο των πόλεων είναι άφαντη για αυτή. Μην το συζητήσουμε έτσι. Λοιπόν, πάμε διακόπτονται μάλιστα. Ναι, σε Κοινόπολη, ποδηλατόδρομο και στα μέσα τη λεωφόρου σταματά. Μετά να περπατά να κάνει διαφορετική άσκηση. Λοιπόν, κύριε Χαραλαμπίδου, πάμε σε έναν πολύ σοβαρό θέμα που μπορεί να το πει και κάποιο και ω κοινωνικό ταμπού. Δηλαδή, το ζήτημα που θέσατε επιτέλου εσεί στην Βουλή για την νόμιμη, για την ευθανασία των ιατρικός υποβοηθούμενος τερματισμός της ζωής. Θέλετε να μας πείτε τις ασφαλιστικές δικλείδες, γιατί είναι πολλοί προβληματισμοί. Λοιπόν, καταρχάς θα πω ότι προβληματισμοί, και δεν αναφέρομαι σε εσάς, αναφέρομαι σε σχόλια που είδα από συγκεκριμένη ομάδα, η οποία εξέφραζε απόψεις για τον πολιτικό γάμο, για την καύση νεκρών, για το σύμφωνο συμβίωσης, για την αποποινικοποίηση των αυλώσεων. Λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει να δουν την πρόταση νόμου. Η πρόταση νόμου έτυχε σοβαρότατη επεξεργασία τον τελευταίο χρόνο. Είναι 60 σελίδες και επισυνάπτονται στην πρόταση νόμου ακόμα και τα δελτία τα οποία θα πρέπει να συμπληρώνουν τα ιατροσυμβούλια, ο ασθενής. Είναι πολύ ολοκληρωμένη δουλειά. Λοιπόν, η πρόταση αυτή αφορά ενήλικα άτομα τα οποία βρίσκονται σε καταληκτικό στάδιο ασθένειας με βάση ιατρική γνωμάτευση και κανείς άλλος δεν μπορεί να πάρει την απόφαση παρά μόνον ήδη. Δεν ξέρω πόσον ανέξοδα μπορεί κάποιος να εκφράζει άποψη, αν δεν έχει δει δικά του πρόσωπα να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ το έχω ζήσει τρεις φορές στη ζωή μου. Να βλέπω δικούς μου ανθρώπους με καταληκτική διάγνωση και να περνούν ένα γολγοθά μέχρι να αφήσουν την τελευταία τους πνοή. Λοιπόν, συνεπώς, να διαβάζουμε πρώτα, να έχουμε ένα άποψη τι προτείνεται και μετά. Η Αυστρία, πρέπει να σας πω, αναγκάστηκε να θεσμοθετήσει και να ψηφίσει νομοθεσία το 2021 τον Δεκέμβρη, μετά που ασθενής κατέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και διεκδίκησε το δικαίωμα του. Δεν πρόκειται για δικαίωμα, για επιλογή δικαιώματος στη ζωή, δικαιώματος στο θάνατο. Απλώς ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να επιλέξει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα φύγει.
Ναι. Τίποτα όταν λέτε, όταν λέτε, κύριε Χαραλαμπίδου, για να το διευκρινίσουμε τώρα, όταν λέτε ο ασθενής και ο ενήλικας είναι ο μόνος που μπορεί να επιλέξει για τον εαυτό, για τον εαυτό του, όταν βρίσκεται στο τελευταίο, θα λέγαμε, στάδιο της ζωής του, είναι μετά. Θα πρέπει όμως να υπάρχει και η γνωμάτευση των γιατρών, φανταζόμαστε. Και πρώτα απ' όλα, για να μπορεί να το επιλέξει. Ότι ο ασθενής θα πρέπει να έχει διάβγεια. Άρα διαπιστώνεται από ψυχολόγων, από ψυχίατρων, ότι έχει διάβγεια, ότι δεν είναι σε κατάσταση κατάθλιψης, ναι, ότι έχει δεχτεί εισηγήσεις για ανακουφιστική φροντίδα, ότι η κατάσταση του είναι πέραν της ανακουφιστικής φροντίδας, ότι οι γιατροί πλέον είναι ξεκάθαροι με βάση ιατρική γνωμάτευση ότι τελειώνει η ζωή του. Έχουμε ένα ασθενής με όγκο στον εγκέφαλο. Ναι. Έχουμε ένα ασθενής με σοβαρότατες μορφές καρκίνου, που η πιο συγκλονιστική εμπειρία που έζησα ήταν όταν μητέρα ήρθε, με αγκάλιασε και μου λέει: «Κυρία Χαραλαμπίδου, σας εξορκίζω, μην αφήσετε αυτό το θέμα. Πέθανε το παιδί μου στα χέρια μου με αφόρητους πόνους. Παρακαλούσε να φύγει και τη βασάνιζα». Και ξέρετε κάτι, είναι η πιο συχνή εμπειρία που ακούμε από ανθρώπους που έχασαν δικούς τους. Γι' αυτό, πάνω κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι αυτό που λέτε. Μακάρι να έφευγε και να μην πονούσε τόσο. Πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή Βιοεθικής, η οποία ήρθε σε όλες τις συνεδριάσεις που κάναμε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει εκδώσει γνώμη με βάση την οποία είναι θετική στον ιατρικό υποβοηθούμενο τερματισμό της ζωής. Και μάλιστα καταγράφει και τις προϋποθέσεις τις οποίες έχουμε υιοθετήσει και εμείς σε αυτήν την πρόταση νόμου. Έχει παρουσιάσει η Επιτροπή Βιοεθικής δημοσκόπηση στη βάση της οποίας άνω του 60% των πολιτών είναι υπέρ αυτής της επιλογής. Δεν είναι κάτι που επιβάλλεται. Είναι δημοκρατία, είναι αναγνώριση του ανθρώπινου δικαιώματος ενός ασθενή να επιλέξει τη συνθήκη κάτω από την οποία θα φύγει. Μπορεί να μην έχουμε 30 συνανθρώπους μας, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που πήγαν στο εξωτερικό. Μπορεί να μην χρειαστεί, και μακάρι να μην χρειαστεί. Εννοείται, πήγαν στο εξωτερικό για να κάνουν ευθανασία. Ναι. Λοιπόν, συνεπώς, δεν είναι κάτι που υποχρεώνεται οποιοδήποτε να το υιοθετήσει. Εάν και εφόσον οι συνθήκες είναι τέτοιες που ένας άνθρωπος, έστω και ένας, θέλει να μπορεί να το. Τώρα, μπορεί, επειδή και στην Κύπρο είμαστε μια χώρα που κρατά έτσι γερά τους θεσμούς της οικογένειας και της άποψης, αν θέλετε, των συγγενικών προσώπων πρώτου βαθμού, μπορεί ο ίδιος ασθενής να πιστεύει, βεβαίως το είπατε, ότι θα δέχεται ψυχολογική στήριξη πρώτα, να επιβεβαιώνεται ότι όντως είναι αυτό που θέλει. Αλλά υπάρχουν πρόσωπα του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος, ένας πατέρας, μια μητέρα, ένας αδερφός, που δεν μπορούν να εξοικειωθούν με αυτήν την ιδέα. Ναι. Πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε πλέον τις επιθυμίες του άλλου και ειδικά αυτών που αγαπούμε. Δεν μπορείς να επιβάλλεις εσύ σε έναν άτομο ενήλικα που σκέφτεται, που έχει άποψη πώς θα ενεργήσεις στη ζωή του. Είναι εγωκεντρισμός να λες: «Θέλω να σε κρατήσω, να σε βλέπω να υποφέρεις, δεν πειράζει αν υποφέρεις, επειδή εγώ πρέπει να σε βλέπω εκεί στο κρεβάτι». Ναι. Θεωρώ ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στον άλλον να λαμβάνει ο ίδιος την απόφαση, και μάλιστα όταν θα πάρει την απόφαση, προνοεί η πρόταση νόμου ότι θα πρέπει να κληθεί συγγενής πρώτου βαθμού, ότι θα πρέπει να υπάρχουν μάρτυρες. Αν δεν έχει συγγενή πρώτου βαθμού, έχει πρόνοιες πάλι, ποιος θα πρέπει να είναι παρόν. Δεν είναι, επειδή ακριβώς ξέραμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι άκρος συντηρητική σε κάποια θέματα, φροντίσαμε να απαντήσουμε σε όλες τις ανησυχίες και των πλέον συντηρητικών. Και θέλω να πω και κάτι άλλο εδώ, κύριε Σωκράτους. Δεν ανήκω στους πολιτικούς που αποφασίζω τις ενέργειες μου, τις πράξεις μου, τις προτάσεις μου με βάση το πολιτικό κόστος. Αν κάτι κατέστρεψε τον τόπο μας, είναι ότι πολλές φορές, επειδή υπήρχαν κάποιες φωνές, είτε ακραίες, και κάποιοι ήθελαν να τους έχουν όλους καλά και να χαϊδεύουν αυτιά, υποχωρούσαν σε πράγματα που ήταν κέρια για το συμφέρον του τόπου, για το συμφέρον των πολιτών. Οι πολιτικοί πρέπει να δείχνουμε και τόλμη. Αλλιώς θα συνεχίσουμε να ζούμε στο μεσαίωνα. Δεν γίνεται να ακολουθούμε την πεπατημένη. Δεν μας ψηφίζει ο κόσμος για να είμαστε εκεί και να επαναλαμβάνουμε τα τετριμένα.
Είμαστε εκεί για να κάνουμε προτάσεις να πάμε παρακάτω. Σκεφτείτε πόσες αλλαγές έγιναν στα θέματα των γυναικών. Mm-hmm. Σκεφτείτε πώς. Θυμάστε τι μας. Όταν περάσαμε την αποποινικοποίηση των αυλώσεων. Ναι. Τι υποφέραμε οι βουλευτές που στηρίζαμε την αποποινικοποίηση των αυλώσεων. Δείξαμε θάρρος, δείξαμε τόλμη. Δεν γίνεται να υποκύπτουμε σε πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν προς το καλό νόμενο συμφέρον του συμπολίτη μας που υποφέρει. Είναι πράξη ευσπλαχνίας. Είπατε κάτι προηγουμένως όμως, κυρία Χαραλαμπίδου. Είπατε ότι όσοι δεν έχουν ζήσει ή δεν έχουν ακούσει ή δεν έχουν βιώσει στο στενό τους ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον κάτι ανάλογο ή παρόμοιο, δυσκολεύονται να το αντιληφθούν, γιατί υπάρχει και η Εκκλησία που, και η πιστή αρκετή, που είναι το έντονο το στοιχείο της Εκκλησίας στην κοινωνία μας. Θέλετε οποία, να σας πω ότι σε όλα τα υβριστικά μηνύματα που δέχτηκα, σε όλες τις κατάρες που δέχτηκα, στην πρώτη πρόταση υπήρχε η λέξη Θεός. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να υποφέρει και να ταλαιπωρείται. Ναι. Είμαι χριστιανή ορθόδοξη. Και δεν πιστεύω ότι ο Θεός πρέπει να δει τον άλλο να λιώνει στο κρεβάτι για να τον δεχτεί. Όπως δηλαδή είναι απίστευτα το τι έχω ούτε, ακούσει. Και να προσθέσω κάτι, ούτε ο Θεός επιδοκιμάζει τις κατάρες, έτσι, που κάποιοι τον επικαλούνται και λένε ότι είναι ασπίδα. Ναι, το πόσες φορές έχω δεχτεί, έχω διαβάσει ότι μου εύχονται να αναπτύξω. Ας μην το πούμε. Δεν μπορεί να υπάρχει. Τώρα, να πούμε όμως κάτι για να είμαστε και δίκαιοι. Ότι το είπατε κι εσείς και το επισημάνατε. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν εκεί έξω ασθενείς που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Βεβαίως. Και να θέλουν, όχι να θέλουν, δεν έχει κάποιον που θέλει επιθυμεί, αλλά να αφήσουν τα πράγματα να εξελιχθούν από μόνα τους. Υπάρχουν όμως και αυτοί που, όπως είπατε προηγουμένως, 30 συμπατριώτες μας επέλεξαν να πάνε σε άλλη χώρα της Ευρώπης για με να... κόστος, με κόστος. Τεράστιο κόστος. Ναι. Ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν υιοθετήσει αυτό το συγκεκριμένο, κυρία Χαραλαμπίδου? Η πιο πρόσφατη ήταν η Αυστρία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία, που είναι και καθολική. Ναι, ναι, ναι. Πορτογαλία. Και πρέπει να σας πω ότι η Γαλλία τώρα, ο πρόεδρος Μακρόν, έχει δώσει οδηγίες για θεσμοθέτηση. Και θέλω να πω και το εξής. Δεν πρέπει... αυτή δεν είναι μια θεολογική συζήτηση. Είμαστε έναν κοσμικό κράτος. Και θεωρώ ότι η Εκκλησία πρέπει να έχει δικαίωμα να έχει την άποψή της. Μάλιστα, εγώ ίδια τους κάλεσα όταν γινόταν η συζήτηση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Εκκλησία κράτησε μια πολύ σοβαρή και ορθή στάση, πρέπει να πω. Από αυτόν εδώ το στούντιο είχαμε συνομιλία, είχατε φιλοξενήσει τον νυν αρχιεπίσκοπο, ο οποίος είπε ότι η θέση της Εκκλησίας είναι αυτές, αλλά η πολιτεία έχει δικαίωμα να πράξει και να νομοθετήσει και είναι θέμα των βουλευτών τι θα ψηφίσουν. Λοιπόν, συνεπώς δεν είναι μία θεολογική συζήτηση. Είμαστε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, ένα κοσμικό κράτος και θα πρέπει να δούμε το καλώς νοούμενο συμφέρον των συμπολιτών μας και τι επιβάλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σήμερα. Μάλιστα. Έχω δώσει οδηγίες και η πρόταση νόμου σήμερα έχει σταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από τον ΟΑΗ, τους Συνδέσμους Ασθενών, τον Δικηγορικό Σύλλογο και όλους όσους έχουν εμπλακεί στη συζήτηση και θα περάσουν όλοι να πούν τις απόψεις τους, να τις καταθέσουν, θα ληφθούν απόψη. Θα γίνει μια σοβαρή και εντελεχή συζήτηση. Ναι. Αλλά οι ακρότητες, οι ακραίες συμπεριφορές δεν οδηγούν πουθενά και σίγουρα δεν οδηγούν στην εξέλιξη μιας κοινωνίας. Και κανείς και δεν μπορεί και αλίμονο να υποκύπταμε κάθε φορά. Κυρία Χαραλαμπίδου, κανείς δεν μπορεί να αποφασίσει για το δικαίωμα του άλλου αν θέλει να τερματίσει τη ζωή του όταν βρίσκεται στο τελικό στάδιο μιας ανίατης ασθένειας και υποφέρει πραγματικά. Λιώνει μέσα σε ένα κρεβάτι. Λοιπόν, ναι, αυτό, έχετε ναι. θέσει. Κύριε Σοκράτους, έχουν μπει ασφαλιστικές δικλείδες. Τώρα είναι θέμα συζήτησης. Θέλω να πω το εξής. Για μένα δεν είναι εύκολο ούτε να καταθέτω αυτή την πρόταση, ούτε να τη συζητώ. Και ήταν κάτι για το οποίο συνειδησιακά ένιωθα πάρα πολύ έντονα. Και είναι κάτι το οποίο έχω βιώσει στη δική μου οικογένεια 3 φορές. Έχω δει τους δικούς μου ανθρώπους να φεύγουν, έχω δει την πορεία που πέρασα και έχω δει και πώς έφυγαν. Ναι. Και γι' αυτό, επειδή ξέρω ότι
Παρόμοιες εμπειρίες έχουν ζήσει και πάρα πολλοί άλλοι συνανθρώποι μας και κατανοούν και ξέρουν τι σημαίνει. Γι' αυτόν τον λόγο θα προχωρήσουμε με συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Μάλιστα. Και θα είμαστε εδώ να τα λέμε ξανά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χαραλαμπίδου. Να είστε καλά.